Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στραμμένα στην έκθεση που παραδόθηκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τα όσα αποτυπώνονται για τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιφερειακής περίοδου είναι πλέον τα βλέμματα. Η έρευνα και η έκθεση που έγινε προωθείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα βασικά συμπεράσματα. Της κρίσης για το τι έγινε και των συμπερασμάτων για την προηγούμενη περίοδο έφτασε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να ψάχνω σκελετούς σε ντουλάπες, ούτε να κάνω τον εισαγγελέα. Θέλω από τη συγκεκριμένη έρευνα που έγινε από μια εξόχως αξιόπιστη εταιρεία διεθνή και να παραλάβω, να ξέρω ακριβώς ότι παρέλαβα και να είναι οδηγός η κρίση για μια σωστότερη πορεία για την περιφέρειά μας. Διότι πρέπει να αναδιοργανωθούν πάρα πολλά πράγματα εδώ. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου παραδόθηκε η έκθεση της Διεθνούς Εταιρείας που έλεγξε τα οικονομικά πραγμένα της απελθούσας Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου. Ο έλεγχος διήρκησε 4 μήνες, κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και το σύνολο της μελέτης αναμένεται να παραδοθεί άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, όπως επισημαίνεται, για τα περαιτέρω. Και νομίζω ότι θα βοηθήσουν γενικότερα την πορεία μας. Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα δικά σας χρήματα διαχειριζόμαστε και της κοινωνίας την οποία εκπροσωπείτε εδώ και πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν δικάζω εγώ. Η υπόθεση τώρα πριν ελεουργία βρίσκεται στην ατζέντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήδη η Περιφερειακή Αρχή έχει προχωρήσει όπως έχει γίνει γνωστός ελέγχος, ενώ έχει λάβει και περιοριστικά μέτρα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Νίκα, προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας. Το θέμα των πυρενελεουργίων σε Αργολίδα, Λακωνία και Μεσσηνία απασχόλησε μεταξύ άλλων συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου. Συμφωνήσαμε ότι το προέχον είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης τονίζοντας πως είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ζητηθεί νέα ΑΕΠΟ, δηλαδή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα πυρενελεουργία. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει η κατά 30% μειωμένη λειτουργία ορισμένων πυρενελεουργίων, ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια που έχει την ευθύνη λειτουργία των ελόγω μονάδων και στους τρεις νομούς που αυτές λειτουργούν, δηλαδή την Αργολίδα, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, και εκδίδει την σχετική άδεια, επιβάλλει τους όρους και θα επιβάλλει και άλλους με μοναδικό κριτήριο την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο χρονικό διάστημα των προηγούμενων 4 μηνών έγιναν σχετικές έρευνες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία, καθώς δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν μέτρα χωρίς προηγούμενη καταγραφή και τεκμηρίωση της κατάστασης, σημείωσε ο Παναγιώτης Νίκας. Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι δημοσιοποιήθηκαν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Ελαιουργίων και Πυρενελαιουργίων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, περιοχή όπου ήδη υπάρχει απόφαση για περιορισμό της λειτουργίας των πυρενελαιουργίων. Να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση δηλαδή να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τον πληθυσμό. Αυτή είναι ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση μετά από ανάλογες εισηγήσεις φορέων για περιορισμό της λειτουργίας τριών εκ των πέντε πυρενελεουργίων που υπάρχουν σε όλο το νομό, τεσσάρων στην ευρύτερη περιοχή, στην κάτω ζώνη και στην περιοχή του Μελιγαλά. Βεβαίως ενέργειες έχουν γίνει για όλους και για το ένα εξ αυτών την αρμοδιότητα την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Η εποχή γρήπη, όπως και πάλι έχει σημειωθεί, βρίσκεται σε έξαρση την περίοδο αυτή. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, την ώρα που στις σχολικές αίθουσες αρκετοί είναι μαθητές που απουσιάζουν. Οι γιατροί εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή και κάνουν έκκληση στον πληθυσμό για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Κατά δεκάδες τα περιστατικά ιώσεων στο Καραμανδάνιο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες επικρατεί πανικό στα νοσοκομεία, ενώ στα σχολεία οι αίθουσες είναι μισοάδειες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι σε ετοιμότητα και δίνουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά γενικώς αυτόν τον καιρό και μέχρι να φτάσει να τελειώσει, να φύγει ο Φλεβάρης, μέχρι να φύγει ο Φεβρουάριος, πιστεύω θα είμαστε στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο ακριβώς ρυθμό, λόγω της έξαρσης της ίωσης που έχουμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι, έχουμε πολλά περιστατικά έτσι με τα ένα, ταυτοποιημένα πια είναι, ενώ ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ποσοστό ταυτοποιημένων ιώσεων, τον τελευταίο καιρό αρχίζουν και αραιώνουν
τα περιστατικά των ταυτοποιημένων ιώσεων και είμαστε στην γενικότερη ίωση. Πολλοί φοβούνται για τον γνωστό ιό της γρίπης και σπέβδουν στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται όμως, όπως εξηγούν οι ειδικοί. Μόνο όταν έχουμε δείγματα υψηλού πυρετού που δεν πέφτει, θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία. Όλες οι υπόλοιπες είναι ιώσεις της εποχής. Νοσηλεύσαμε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε σε έναν αριθμό γύρω στα 15. Σχετικά μικρό σε σχέση με τις άλλες ιώσεις. Ναι. Σε σχέση με την άλλη ιώση, ναι, είναι σε. Έχουν αρκετά παιδιά εμβολιαστεί και καλό θα ήταν να, και ακόμα μπορούν να εμβολιαστούν, να γλιτώσουμε τα περισσότερα, ας πούμε, τα χειρότερα. Τα χειρότερα, παρότι δεν είναι, απλά είναι, δεν είναι κάτι επικίνδυνο, είναι η ταλαιπωρία, η όλη επιδείνωση της κατάστασης που θα συμβεί λόγω της αυτής της ίωσης. Υπάρχει μεγάλη έξαρση των ιώσεων γενικώς και στην περιοχή μας και σε πολλούς νομούς της χώρας μας. Κυρίως με λοιμώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, που μπορεί να είναι. Επιστρέφουμε εμείς στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας, που έχει να κάνει με το πόρισμα, την έκθεση για τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιφερειακής περίοδου, που παραδόθηκε στην Περιφερειακή Αρχή. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Λαμπρόπουλε, έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τι βγαίνει μέσα από το πόρισμα αυτής της έκθεσης και τι επιδιώκει η Περιφερειακή Αρχή. Το τι βγαίνει από το πόρισμα, καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που επιδιώκει η Περιφερειακή Αρχή είναι να μην υπάρχει καμία σκιά στο τι έγινε και πώς έγινε στην προηγούμενη περίοδο. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε γίνει αποδέκτες διαφόρων αναφορών, δεν θέλω να πω τη λέξη καταγγελιών, διαφόρων αναφορών για το πώς έχει λειτουργήσει, πώς έχουν λειτουργήσει όλοι οι θεσμοί και όλες οι διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς δεν παραλάβαμε την περασμένη Περιφερειακή Αρχή τίποτα. Θυμάστε πολύ καλά ότι εγκατασταθήκαμε την 1η Σεπτεμβρίου σε άδεια κτίρια. Επομένως, η πρόθεση αυτού του ελέγχου δεν είναι ούτε να καταδικάσουμε κανέναν, ούτε να επιρρύψουμε άδικες ευθύνες σε κανέναν. Η λογική του πορίσματος αυτού είναι να ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και ελπίζουμε να μην υπάρχει καμία σκιά ή καμία ευθύνη για κανέναν από αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες και τα οικονομικά της περιφέρειας την περασμένη περίοδο. Ναι, το θέμα είναι τι ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτή η έρευνα και προφανώς καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Συμπεράσματα ποιος τα ξέρει. Δεν πρέπει να τα μάθουν και οι πολίτες της Πελοποννήσου. Προφανώς λέω, όταν έχουν ακουστεί τόσα και τόσα, είτε στο προεκλογικό, αν το θέλετε, πεδίο, είτε γενικά. Θα διαβεβαστούν αρμοδίως. Η άποψή μου είναι ότι αυτά αργά ή γρήγορα θα γίνουν γνωστά. Επαναλαμβάνω, δεν αφήνω αιχμή ή σκιά για κανέναν. Έτσι, αλλά αργά ή γρήγορα θα γίνουν γνωστά και στο λαό της Πελοποννήσου. Η ελπίδα, διότι ούτε εγώ είμαι γνώστης του πορίσματος στο σύνολό του, η ελπίδα είναι να μην υπάρχει πραγματικά καμία ευθύνη και καμία σκιά για κανέναν. Καταλαβαίνετε ότι η πρόθεσή μας, καταρχήν είναι διακηρυγμένη θέση μας, ότι από εδώ και στο εξής οτιδήποτε γίνεται θα γίνεται με απόλυτη διάβγεια, με απόλυτη δημοσιότητα. Ναι. Διαπιστώνεται ήδη να γίνεται αυτό οπουδήποτε, ακόμη και εκεί που δεν είναι απαιτητό από τις διατάξεις που υπάρχουν, ακόμη και σε συμβούλια στα οποία δεν είναι απαιτητό, δεν μετέχουν όλοι, τους δίνεται τη δυνατότητα να μετέχουν όλοι για να μαθαίνουν ακριβώς τι γίνεται. Η πρόθεση λοιπόν διακηρυγμένη, η απόφασή μας είναι οτιδήποτε να γίνεται με όλους τους κανόνες της διαφάνειας και της διάδειας και δεν μιλάω μόνο για την τυπική διάδεια. Ναι, κατανοητό αυτό για το σήμερα, αλλά ποιος θα καθορίσει, θα πει κανείς, το τι γίνεται με αυτά τα συμπεράσματα, αν υπάρχει κάποια σκιά ή οτιδήποτε, ή δεν υπάρχει και όλα είναι καλά και ήρεμα και οπότε ο προεκλογικός διάλογος κακώς δυναμητίστηκε τόσο πολύ με φόντο τα όσα έχουν επισημανθεί. Ποιος θα καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών για να καταλάβουμε. Προφανώς το πόρισμα αυτό θα πρέπει να πάει και στους αρμόδιους υπουργούς. Η άποψή μου, ομολογώ, δεν είμαι αρμόδιος, θα πρέπει να πάει και στην αρχή διαφάνειας. Και από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει με βάση το τι. Το τι περιλαμβάνει το πόρισμα, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Στις παρατάξεις θα δοθεί. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Αν θα δοθεί στις παρατάξεις, στους επικεφαλής των παρατάξεων. Η αρχική μας πρόθεση είναι να δοθεί και στους επικεφαλής των παρατάξεων. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και όλα φαντάζομαι ότι θα είναι λογικά, έτσι με βάση και την πορεία, προκειμένου και εσείς να καταλάβετε τι είναι αυτό που παραλάβατε και τέλος πάντων πώς θα οδηγηθείτε. Καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος που έγινε δεν έγινε ούτε διότι θέλουμε κάποιον να τον καταδικάσουμε άδικα. Άλλωστε, ναι, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καλά και του επαγγέλματός σας, ότι αν κάποιος ήθελε κάποιον να τον κατηγορεί, ευκολότερα τον κατηγορεί εάν δεν έχει αυτά στοιχεία και αφήνει να πλανώνται στον αέρα κατηγορίες βάσιμες ή μη,
παρά όταν γίνεται ένας έλεγχος, ο οποίος τελικά καταλήγει από μια πιστοποιημένη εταιρεία αποδεκτή από όλους, καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι αυτά τα συγκεκριμένα συμπεράσματα να μην αφήσουν καμία σκιά για κανέναν, όπως ειλικρινά δεν θέλουμε, είτε λέγεται πολιτικός σε εισαγωγικά αντίπαλος, είτε προφανώς λέγεται υπάλληλος ή συμβαλόμενος με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά, φαντάζομαι, με λεπτομέρειες στις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Το λιμάνι της Καλαμάτας, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να αποτελεί μια ζώνη με έντονο αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα, εν τούτης παραμένει εγκλωβισμένο για μια σειρά από λόγους. Η νομοθεσία, η έλλειψη υποδομών και άλλα δημιουργούν συνθήκες που αντί να προσελκύουν πλοία και με εμπορική δραστηριότητα βάζουν πολλαπλά εμπόδια. Τη στιγμή που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο master plan του λιμανιού της Καλαμάτας, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία, αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, θα συνεχίσουν να πλήττονται μια σειρά από επαγγελματίες, αφού ο πρόσφατος νόμος που επιβάλλει υπό προϋποθέσεις να υπάρξουν ρημολικά διώχνει ήδη αρκετά πλοία. Υπήρχε μια νομοθεσία, παλιά βέβαια, από το 83 νομίζω, ένας κανονισμός λιμένος, ο οποίος έλεγε και λέει ότι πλοία τα οποία είναι μεγαλύτερα των 1000 κόρων ολικής χωρητικότητας, όταν μπαίνει σε ένα λιμάνι μέσα, να πλοηγούνται και να υπάρχει και ρημουλκό να τα βοηθάει για να πέσουν δίπλα στις ακριβιδόματα. Όμως, επειδή περάσανε κάτι πολύ καλοί λιμενάρχες από εδώ, επενέβησαν στο Υπουργείο και τους είπε, κοίταξε κάτι, εδώ πέρα δεν έχουμε τη δυνατότητα. Βγήκε λοιπόν μια τροπολογία η οποία έλεγε ότι μας επιτρέπει σε αυτό το λιμάνι να κάνουμε αυτή τη δουλειά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η οποία ήταν σύμφωνος γνώμη του πλοηγού με τον πλοίαρχο του βαποριού. Και το διευκρίνησε για οποιαδήποτε χωρητικότητα βαπόρη με την προϋπόθεση να έχει και κάποιο σύστημα, εξελιγμένο σύστημα πρόσωσης, το λέμε πάω θράστα στη γλώσσα μας. Τον Οκτώβριο του 2018 η νομοθεσία αυτή άλλαξε. Ο κανονισμός λιμένος. Έγινε περίπου ίδιος χωρίς να περιλάβει αυτή την τροπολογία. Αυτός ο οποίος ήταν λιμενάρης εδώ, προφανώς το ήξερε, δεν έκανε τίποτα για να ενημερώσει την κεντρική εξουσία πάνω ότι αυτό συμβαίνει στην Καλαμάτα. Δεν εφαρμόστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή η νομοθεσία η οποία πέρασε. Κατά τη γνώμη μου, διότι υπήρχε ένας πολύ καλός γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο Λαμπρίδης, πολύ αξιόλογο άτομο. Και το εφάρμοσαν τώρα το Νοέμβριο του 19. Είναι, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, εντάξει. Και όλοι σηκώνουν τα χέρια και λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, η κεντρική εξουσία φταίει. Το λιμεναρχείο έχει 52 άτομα. Το λιμενικό ταμείο έχει ορισμένους υπαλλήλους, το οποίο είναι δημοτικό λιμενικό ταμείο. Τι κάνουν αυτοί, δεν μπορούσαν να ενημερώσουν το Υπουργείο να τους πούνε τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα, γιατί τα αφήσανε ένα χρόνο και τώρα μας το παρουσιάζουν. Μέχρι τον Νοέμβριο έβγαζα βαπόρια εγώ χωρίς ρημουλκά. Το λιμάνι αυτό έχει κατασκευαστεί από το 1900, ουδέποτε είχε ρημουλκά, ποτέ. Κατά διαστήματα όταν ήταν κάτι πλοία που ξεφορτώνει εδώ πέρα στις εγκαταστάσεις της BP, ναι, υπήρχε ένα μικρό ρημουλκό το οποίο δεν εξυπηρετούσε την κατάσταση πλήρως, αλλά εξυπηρετούσε την νομοθεσία. Ο κίνδυνος να χάσουμε αρκετά πλοία είναι κάτι περισσότερο από ορατός, όπως επισημαίνει ο ιδιοκτήτης ναυτιλιακού πρακτορείου Γιώργος Μπούχαλης, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές και ενός από τους εκπροσώπους ιταλικής εταιρείας. Είναι πολύ απογοητευτική η κατάσταση στην Καλαμάτα. Έρχομαι εδώ πολύ συχνά για να φορτώσω πλοία, αλλά λείπουν βασικές υπηρεσίες του λιμανιού. Μία από αυτές είναι η γεθυροπλάστηγα, στην οποία όλα τα φορτηγά πηγαίνουν να ζυγίσουν και να ελέγξουν το φορτίο τους. Εγώ πρέπει να ελέγξω την ποσότητα βάσει του τι επιτρέπει ο νόμος, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, όταν αυτό λείπει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο λιμάνι. Πρέπει να επιλέξουμε ένα άλλο μέρος που θα παρέχει περισσότερες υπηρεσίες. Και είναι κρίμα, γιατί πολλοί κόσμος δουλεύει. Μόνο για ένα πλοίο μπορεί να δουλέψουν 50 άτομα. Άρα είναι πραγματικά κρίμα να χάσουν αυτή τη δουλειά. Αν δεν βρουν λύση, θα ψάξουμε λιμάνι κάπου αλλού, κοντά. Το λιμάνι αυτό εξυπηρετεί και μικροεμπορεύματα, αλλά και κρουαζερόπλια. Μπορεί να έχει ένα κρουαζερόπλιο και να έχει μία, γιατί η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχει δύο μηχανές προώσεως. Λοιπόν, μπορεί ένα κρουαζερόπλιο, μπορεί να έχει μία. Δεν μπορεί να έρθει μέσα. Δεν μπορεί να έρθει. Οι διαστάσεις του θέματος πολλές και ιδιαίτερα σοβαρές. Και αυτό που πρέπει να γίνει, ένα.
πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι για να έρθει αυτό το πλοίο που βλέπετε να φορτώσει με σινιακό ελαιόλαδο πυρηνέλαιο 2.600 τόνους μετρικούς τόνους από μεσίνιους παραγωγούς, το ρημουλκό που ήρθε από την Πάτρα να μας βοηθήσει, γιατί δεν μας άφηνε το λιμεναρχείο να φέρουμε το βαπόρι, κόστησε μέχρι τώρα 20.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα βαποράκι σαν γι' αυτό, κανένας δεν θα δεχτεί να το φέρει στην Καλαμάτα. Θα το πάει στην Πάτρα, θα το πάει στον Πειραιά. Οπότε εμείς κάνουμε τη δουλειά εδώ πέρα. Και οι μεσίνοι παραγωγοί θα επιβαρυνθούν με τα μεταφορικά. Είναι αμαρτία, δεν είναι έτσι? Οι βουλευτές του νομού Μεσσηνίας, από οποιαδήποτε παράταξη, να σχίσονται να ασχολούνται σοβαρά με τα θέματα της περιοχής, όχι μόνο του λιμανιού, εάν πιστεύουν σε αυτό που λένε την ανάπτυξη. Διαφορετικά μας κοροϊδεύουν. Μην τα κάποια φτάσουμε αυτό που λέει η Κανέλη, πολύ σωστά η γυναίκα, ότι περιμένω την κυρία αυτή την ανάπτυξη να της πάει μια ανθοδέλνη στο αεροδρόμιο. Αυτό περιμένω και εγώ. Θα ξεκινήσουμε από τα όσα λέγαμε πριν, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη που έρχεται να προσθεθεί στα όσα σημειώσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας. Μαζί μας συνάδελφος Γεωργία Αναγκοστοπούλη. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Η εξέλιξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραδόθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου το πόρισμα, λοιπόν, από την έκθεση για τα πραγμένα στην περιφέρεια. Και να κρατήσουμε, επειδή τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από την ενιαία αρχή διαφάνειας, είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπε και ο κύριος Νίκας, ότι δεν θα δοθεί άλλη διάσταση. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Υπήρξε μία σειρά από χρόνια αυτής της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Υπήρξαν μία σειρά από καταγγελίες. Όλα αυτά έπρεπε να ελεγχθούν και έτσι έγινε. Έχουμε λοιπόν το πόρισμα αυτό που τώρα πια το λόγο έχει επίσημη πολιτεία. Είναι στα χέρια, όπως είπες, του Υπουργού Εσωτερικών. Μάλιστα παραδόθηκε από τον ίδιο τον κύριο Νίκα. Συναντήθηκε, ναι, μαζί του ο κύριος Νίκας. Και μιλάμε για την έκθεση της διεθνούς εταιρείας που έλεγξε τα οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Όπως είπε ο κύριος Νίκας, το παρέδωσε στον Υπουργό. Περιμένουμε τώρα και από την ανεξάρτητη αρχή. Δεν θέλει να δώσει διάσταση και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά και πρέπει οι αρχές να αποφαίνονται και να μιλούν και από μόνα τους τα αποτελέσματα. Και ούτε ερμηνείες, και κρατάμε και αυτό γιατί δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η περιφερειακή αρχή, αλλά και το αν είναι τέλος πάντων ένα ζήτημα τόσο πολύ σημαντικό. Απομένει να δούμε τα αποτελέσματα για να βγάλουμε και σαν πολίτες τα συμπεράσματα. Πάμε στο θέμα που βλέπαμε, που είχε να κάνει με το λιμάνι της Καλαμάτας. Πριν από λίγο διάστημα, μάλιστα, και με τα στοιχεία που είχαμε δει γύρω από την άφιξη των κρουέας αεροπλοίων, είχαμε αποτυπώσει μια κατάσταση με τα προβλήματα και τα ζητήματα και τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν και που δυστυχώς δεν έχουν μέχρι τώρα επιληθεί. Στην προσδοκία και στην αναμονή ενός master plan, αλλά στην πραγματικότητα το λιμάνι της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή είναι λίγο πολύ ανενεργό, και όχι μόνο είναι ανενεργό, διώχνει και τα πλοία που έρχονται. Το διώχνει σε πολλά εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν απόλυτα. Σε πολλά εισαγωγικά, αλλά ίσως και μη, Θέμη, γιατί θα το δούμε στην πορεία. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά. Είναι τα ζητήματα τεράστια, τα έχουμε δει και σε ρεπορτάζ, αλλά μέσα σε όλα έρχεται να προσθεθεί και να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Ήταν χαρακτηριστικά και αυτά που ανέφερε ο κύριος Μπούχαλης, επειδή μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Ήταν χαρακτηριστικό και αυτό που είπε ο εκπρόσωπος μιας ιταλικής εταιρείας που ήταν εκεί για το πυρηνέλαιο σήμερα και είπε χαρακτηριστικά ο άνθρωπος: δεν θα ξανάρθουμε. Δεν παρέχονται οι υπηρεσίες που πρέπει. Θα πάμε σε άλλο λιμάνι. Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας τι συνεπάγεται. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα που θα χαθούν. Τώρα, έχουμε έναν παλιό νόμο που νομίζω ότι είναι κάπου του 83, ο οποίος έλεγε ότι οι πλοία τα οποία είναι μεγαλύτερα των 1.000 κόρων θα χρειάζονταν ρημουλκό. Επίσης, υπήρξε μία τροπολογία κάποια στιγμή, με κάποιες προϋποθέσεις, διευθετήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, όλα καλά. Έρχεται όμως και αλλάζει ο νόμος το 18 τον Οκτώβριο και ο κανονισμός λιμένος, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι, όπου δεν περιλαμβάνει την παραπάνω τροπολογία. Τι γίνεται τώρα? Τότε είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Έχει έναν γενικό γραμματέα, ο οποίος βλέπει το ζήτημα και σου λέει: κάτσε, εκεί υπάρχει θέμα, γιατί μιλάμε για αν έχουν μία μηχανή δεν μπορούν, αν έχουν δύο εντάξει. Αν έχουν μία μηχανή λοιπόν αυτά τα συγκεκριμένα πλοία θα πρέπει να έχουν και το ρημουλκό. Και λέει τώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ,
Καταλαβαίνω μαζί με κάποιους φορείς βέβαια σε διάφορα λιμάνια όπως και εδώ την κατάσταση πώς έχει και θα το λύσουμε να μπορέσετε να δουλέψετε. Οι παράπλευρες από όλες τεράστιες, θα τις πούμε σε λίγο. Και έχουμε λοιπόν αυτήν την νομοθεσία η οποία με έναν τρόπο δεν εφαρμόζεται ακριβώς. Επομένως, μέχρι τότε δεν ανοίγει μύτη. Έχουμε όμως μια νέα κυβέρνηση που εφαρμόζει αυτό το νόμο. Έτσι τώρα δεν μπορεί να μπει ένα πλοίο που μπορεί να έχει μια μηχανή και χρειάζεται ένα ρημουλκό. Εδώ δεν έχουμε ρημουλκά. Σήμερα είναι και χαρακτηριστικά τα πλάνα. Αυτό είναι το ρημουλκό, αυτό είναι το πλοίο. Το προηγούμενο ήταν το ρημουλκό, που σημαίνει τι τώρα, ότι αυτό κόστησε 20.000 ευρώ για να έρθει για το πλοίο το συγκεκριμένο από την Πάτρα, που αυτό το κόστος, σου λέει ο Ιταλός, δεν θα το πληρώσω, θα πάω σε ένα λιμάνι που τα παρέχει όλα αυτά που μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αν δεν επιλεγεί η Καλαμάτα, θα πρέπει αυτό να μετακυλήσει τον παραγωγό στον έναν στον άλλον, γιατί θα πληρώσει τα μεταφορικά αν πάει κάπου αλλού. Καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται, όπως επίσης να δώσουμε και τη διάσταση ότι έχουμε μικροεμπορεύματα κτλ. Είναι και η διάσταση που τόσα χρόνια μιλάμε για τα κρουαζιερόπλια. Δεν έχουμε κρουαζιερόπλια, δεν έχουμε κρουαζιερόπλια. Αν είναι ένα κρουαζιερόπλιο τέτοιο, δεν μπορεί να έρθει. Θα πρέπει να έχει και ρομουλικό. Σου λέει, γιατί να πάω στην Καλαμάτα, θα πάω κάπου αλλού. Ας τα δούμε λίγο και δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να γίνει κάποια ρύθμιση ή οτιδήποτε. Αυτά τα ξέρουν οι αρμόδιοι φορείς. Καλό είναι όμως να τα δουν, να τα προωθήσουν, γιατί όταν μιλάς για τουριστική ανάπτυξη, όταν περιμένουμε ένα master plan και λες, έχεις ένα τέτοιο. Για επιχειρηματικότητα, όταν μιλάς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι το πώς αντιμετωπίζουμε στην Καλαμάτα και δει στο λιμάνι της Καλαμάτας όλες αυτές τις προσδοκίες που υπάρχουν είναι άκρως χαρακτηριστικές με φόντο τις εικόνες που είχαμε στις αρχές του 1900, που ήταν ένα λιμάνι που έσπιζε από ζωή σε όλα τα επίπεδα. Και ποτέ δεν είχε ρημουλικά, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι τα όποια προβλήματα, όπως οι όχι καλές υπηρεσίες που παρέχονται. Ο Ιταλός είπε για τη γεφυροπλάστηκα. Σου λέει, άμα συνεχίσεις έτσι, θα πάω αλλού, θα πάω στο παραδίπλα λιμάνι. Και αυτό σημαίνει χάσιμο πολλών χρημάτων, σημαίνει μείωση εσόδων για υπάρχουν πολύ κόσμο. Υπάρχουν και δημοτικά λιμενικά ταμεία, υπάρχουν και μία σειρά από άλλους φορείς που πρέπει να τα δουν πολύ πιο επισταμμένα το επόμενο διάστημα όλα αυτά και νομίζω με περισσότερη έτσι θέρμη για να μην χάνονται όλα αυτά, αν το θέλεις, τα κεχτημένα που υπάρχουν για την περιοχή μας, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών και προοπτικών. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, έτσι γρήγορα. Τώρα, θέμα. Υπό την έννοια ότι θα περίμενε κανείς να αποτελεί και ένα από τα σημεία, τέλος πάντων, που μπορεί να σχολιαστούν με άλλον τρόπο. Έχουμε μία φωτογραφία. Να το δώσουμε βραβείο αύριο. Α, δεν ξέρω αν θα πρέπει να δώσουμε βραβείο. Να τη δούμε λίγο τη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία καταδεικνύει πως, αν βγήκε ο τίτλος από κάτω, ωραία, βλέπουμε τους βουλευτές Μεσσηνίας μέσα σε μία ημέρα να έχουν συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τώρα αυτό, εντάξει, πέρα από το κολάζ που είναι άκρος πραγματικό, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο. Χθες συναντήθηκε ο κύριος Χαρίτσης με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Νομίζω μετά ακολούθησε η συνάντηση του κυρίου Χρυσομάλη με βάση το δελτίο τύπου που έβγαλε και μετά ο κύριος Μαντάς. Όλοι τέλος πάντων με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Μόνο ο κύριος Λαμπρόπουλος δεν ξέρω αν. Μάλλον θα ακολουθήσει και μήπως μια συνάντηση. Μήπως είδε και ναι. Σου λέει, άστο καλύτερα. Ναι, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί κάτι σημαντικό μας ετοιμάζει ο κύριος Κεφαλογιάννης και θέλει να το πλασάρει στη Μεσσηνία, να το πούμε πολύ απλά. Γιατί δεν συνεννοούνται, ρε παιδί μου, να πάνε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Το πολιτικό προσωπικό του νομού, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί να συνεννοηθεί στα μείζωνα. Φαντάσου το να μπορεί να συνεννοηθεί στα απλά. Και δεν το σημειώνω ως απλό το ζήτημα που έχει να κάνει με τα ταξί. Προφανώς δεν το σημειώνω ως τέτοιο. Αλλά θέλω να πω, φαντάσου, η επίσκεψη που έχει βγει φωτογραφία, γιατί ο κύριος Χαρίτσης πήγε στο Υπουργείο και συνάντησε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Οι δύο υπόλοιποι βουλευτές το συνάντησαν στο καφενείο της Βουλής, προφανώς είναι. Λοιπόν, και συνάντησαν τον κύριο Κεφαλογιάννη και βγάλανε μια φωτογραφία. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο διαγωνισμός, ανταγωνισμός επάνω στα προβλήματα του τόπου. Γιατί οι πολίτες είναι στην άκρη και παρακολουθούν αυτό το θέαμα. Και σου λέει, το κατόπιν ενεργειών μου έχει επιστρέψει και ζει και βασιλεύει. Εντάξει, ναι, εγώ γελάω όλη την ώρα αυτή, γιατί είναι αστείο. Και δεν είναι αστείο το κολάζ που δεν είναι μοντάζ και είναι πραγματικότητα, απλώς για να δει και ο κόσμος τις φωτογραφίες έτσι όπως έχουν. Είναι αστείο ως προς την προσέγγιση, ως προς τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων
λειτουργούν ορισμένοι άνθρωποι. Καταρχάς, ξεκίνησε ο κύριος Χαρίτσης. Και μπράβο του, η αλήθεια είναι ότι έχει μπει. Το θέμα είναι σοβαρό. Δεν το συζητάμε αν είναι σοβαρό ή οτιδήποτε. Απλά. Έχει και πολλές διαστάσεις. Και πάρα πολλές διαστάσεις. Σίγουρα και κοινωνικές και οικονομικές και πάρα πολλές διαστάσεις. Και προφανώς πρέπει να λυθεί. Μιλάμε για την προσέγγιση. Απλά επισημαίνω. Εάν βλέπει κάποιος αυτή την εικόνα. Είναι υπουργός μεταφορών ο κύριος Κεφαλογιάννης. Υφυπουργός μεταφορών. Ναι, υφυπουργός μεταφορών. Και λέει, βλέπει αυτή την εικόνα και λέει, τρεις εκλεκτοί πολιτικοί εκπρόσωποι της Μεσσηνίας δεν μπορούν να πάνε μαζί να λύσουν ένα θέμα. Φαντάσου τι συμβαίνει στο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, που έχουν τετραγωνίσει στον κύκλο, να το πω πάρα πολύ απλά, ή στο Καλόνερο Τσακώνα, που δεν ξέρουν τι γίνεται. Και το θέμα είναι και τι λένε και οι πολίτες. Ο κύριος Κεφαλογιάννης μάλλον ξέρει, γιατί θα έχει καταλάβει και για την προσέγγιση. Ο μόνος κερδισμένος στις φωτογραφίες είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης, είναι και στις τρεις. Φοράει τα ίδια το μεταξύ και στο τέλος με τους Νεοδημοκράτες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί ναι, την προηγούμενη, προφανώς. Η πρώτη ήταν άλλη μέρα. Είναι άλλη μέρα. Έχει προηγηθεί ο κύριος Χαρίτσης, ακολούθησαν οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς όμως, ανεξάρτητα με το ποιος διεκδικεί την επίλυση του προβλήματος, το θέμα είναι σοβαρό, το σημειώνουμε. Αλλά μην φτάσουμε και στη λογική του κατόπιν ενεργειών μου, γιατί θα θυμηθούμε άλλες εποχές και νομίζω ότι αυτές, σε εισαγωγικά ή όχι, δεν αξίζουν στους πολίτες της Μεσσηνίας. Προέχουν τα προβλήματα του τόπου και καλό είναι οι βουλευτές όλοι μα όλοι μαζί, οι βουλευτές μαζί να κάθονται και να προωθούν τα προβλήματα του τόπου και να ζητούν λύσεις επιτακτικά. Και νομίζω ότι μπορούσε να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο τώρα, σε κάθε επίπεδο. Και μιλάμε για βουλευτές της κυβέρνησης, εν προκειμένου, του ίδιου κόμματος. Δηλαδή, ξεκίνησε ο κύριος Χαρίτσης και πολύ καλά κάνει και θέτει, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις του ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και βγαίνει παντού. Έχει βάλει ψηλά την ατζέντα του ζητήματα της Μεσσηνίας. Τα ζητήματα της Μεσσηνίας πολύ ψηλά στην ατζέντα του και αυτός είναι και ο ρόλος ενός βουλευτή. Γι' αυτό εξελέγει στο νομό και πήγε και τόσο πολύ καλά και πολύ καλά κάνει και μπράβο του. Έρχεται τώρα ο ένας βουλευτής που το βλέπει αυτό, της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης, σου λέει: πάω κι εγώ. Έρχεται κι ο άλλος και σου λέει: αφού πήγε ο προηγούμενος που πήγε και ο παραπροηγούμενος, κάτσε να πάω κι εγώ. Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Και ως προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είσαι στην ίδια κυβέρνηση βουλευτής, ό,τι και να έχεις. Πήγαινε και πες: να σου πω, ρε, εσύ, Μίλτο, ρε, Περικλή, δεν ξέρω τι θα πούν, δεν πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Πήγε ο Χαρίτσης εκεί. Τι γίνεται, πάμε κι εμείς να τον δούμε και ας πάμε μαζί. Λοιπόν, γιατί η προσέγγιση τέτοια είναι. Είδαμε το Χαρίτσι και κάνουμε να βγάλουμε κι εμείς φωτογραφία μετά. Μία selfie με τον Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς να περάσουμε έτσι τώρα σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό που υπάρχει γύρω από τα επιμελητήρια, η υπόθεση επιχειρηματικότητα και η συνάρτησή της με τον περιφερειακό. Λοιπόν, σχεδιασμό τίθεται στην προτεραιότητα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Αλλαγές είχαμε στην Προεδρία με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας να αναλαμβάνει καθήκοντα. Στόχους, αυτούς τους κοινούς στόχους που έχουμε και τα πέντε επιμελητήρια, πρωταρχικός ρόλος θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα όλων των επιμελητηρίων. Αυτή η ενότητα είναι στη βάση της ισονομίας και της ισοτιμίας όλων μαζί. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός όλων των φορέων, με την περιφέρεια θα έλεγα, το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ήδη αυτές τις δύο μέρες έχω έρθει σε επαφή και με το οικονομικό επιμελητήριο και με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση και να βάλουμε τους στόχους της επόμενης μέρας για την Πελοπόννησο που μας ενδιαφέρει όλους μαζί. Θα πρέπει σε όλα αυτά να δώσουμε μια μεγάλη έμφαση, πιστεύω. Όλα αυτά καλά θα είναι και τα προγράμματα και αυτά, αλλά αυτά ανάπτυξη δεν φέρνουν από μόνα τους. Πιστεύω η στροφή θα γίνει, πρέπει να γίνει στον πρωτογενή τομέα, πώς θα ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις και πώς θα δημιουργήσουμε την εξωστρέφεια για τις επιχειρήσεις μας. Σημαντικότατο αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τα προγράμματα που θα διαχειριστούν στις επιχειρήσεις μέσα από την επιμελητήρια, πιστεύω είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσα από συμμετοχή σε εκθέσεις, σε επιχειρηματικές αποστολές ένθεν κακήθεν με το εξωτερικό, πώς θα διαφημίσουμε τα προϊόντα μας και πώς το brand Peloponnesos θα μπορέσουμε να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, να δούμε ότι είναι από τα πιο δυνατά brand. Πάμε στον Κώστα Τσερετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Εξελίξεις και στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά υπό μία άλλη έννοια, υπό την πολιτική προέκταση των πραγμάτων, γιατί συζητήσεις έχουμε, αντιπροσωπείες πάνε και έρχονται. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτοδιοίκητο και όταν πάει να παρέμβει πολιτικά ή όποια κυβέρνηση,
κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά και σε ένα ναυάγιο. Συναντήθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γραμμένος, με τον ομολογό του στην UEFA. Το θέμα συζήτησης, τα όσα ουσιαστικά έχουν εξελιχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η τροπολογία της κυβέρνησης που ουσιαστικά φέρνει μία σειρά από ανατροπές αναφορικά με τον υποβιβασμό, το πειθαρχικό τέλος πάντων δίκαιο, και αυτό που ξεκαθαρίστηκε για μία ακόμα φορά από την UEFA προς την ΕΠΟ. Πρώτα απ' όλα η UEFA στηρίζει την ΕΠΟ, δηλαδή το ποδόσφαιρο στηρίζει την αντίστοιχη ομοσπονδία ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Ο πειθαρχικός κώδικας δεν μπορεί να αλλάξει μεσούσεις της περίοδου, άρα όλα αυτά συνεπάγονται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα δικαστεί, θα κριθεί, θα πάει τέλος πάντων να συζητηθεί με βάση τον ισχύον πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος προβλέπει και ποινή υποβιβασμού. Όλα αυτά λοιπόν με φόντο τις αναταράξεις που έχουν υπάρξει σε ένα θέμα το οποίο από αθλητικό έγινε πολιτικό, κοινωνικό και με πολλές ακόμα διαστάσεις και επιχειρηματικές και μία σειρά ακόμα πράγματα. Και φαίνεται ότι εάν και εφόσον ισχύσει αυτό, είναι μία ήττα για την κυβέρνηση. Η οποία... Ξέρετε όλα αυτά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και για να μην ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα, το θέμα του ποδοσφαίρου ήταν πρώτο στην ατζέντα. Ακριβώς. Την ώρα που είχαμε εθνικά ζητήματα. Και με ό,τι φωτιές είχαν ανάψει, mm-hmm. μην το παραβλέπουμε αυτό, με τα συλλαλητήρια, με πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους, ένθεν και ένθεν, το σημειώνουμε αυτό. Σωστά. Υπό την έννοια ότι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση και υπό την εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί μπροστά έχουμε και play-off, μέχρι να δούμε τα άλλα παρατράγουδα. Εγκλωβισμός σε μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, νομίζω είναι η απόλυτη αυτή η παροιμία, ταιριάζει γάντι σε συγκεκριμένη κατάσταση που έχει περιέλθει η κυβέρνηση. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι εξελίξεις δεν είναι τόσο απλές στο να υπάρξει παρέμβαση στα του ποδοσφαίρου, είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Άρα, ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε αφού ευχαριστήσουμε τον Κώστα Τσαρτζούλια με τα υπόλοιπα θέματα του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών. Επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρεφιλίας. Ο κ. Λεβεντάκης άκουσε τα προβλήματα που η δομή αντιμετωπίζει, ενώ τόνισε πως από την πλευρά του έχουν ήδη γίνει κινήσεις ενίσχυσης δομής, αλλά και γενικότερα το τομέα της υγείας στο Δήμο του. Υγείας Φιλιατρών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρεφιλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο οποίος και είχε ενημερωτική συνάντηση με εργαζόμενους στην δομή. Όχι σε όλες τις πάντες, μία νοσηλεύτρια σε όλο το Κέντρο Υγείας, απόγευμα, βράδυ, νύχτα. Να αντιμετωπίζει με αυτοθυσία ουσιαστικά, με δική του ευθύνη, να αντιμετωπίζει τα περιστατικά. Δεν μπορούσαμε κανένας μας, κανένας δεν δέχτηκε ούτε ένα λεπτό, ούτε μία ώρα, να κλείσει το κέντρο υγείας. Ήταν η πιο εύκολη λύση. Να βάλουμε μία ταμπέλα, κλείνει το κέντρο υγείας, γιατί δεν υπάρχει, οι συνθήκες δεν ευνοούν, και να κλείσει. Όλοι μαζί μια γροφιά από την καθαρίστρια, μέχρι όλοι μαζί, μία βουθιά είπαμε τελείωσε το κέντρο υγείας, να το κρατήσουμε πάση θυσία. Εγώ τι να πω, μπορεί να έχετε προβλήματα, αλλά βλέπω έχετε θέληση και μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά, ομαδικότητα. Και συνέπεια στον λόγο. Συνεργάζεστε. Εγώ θα προσθέσω. Προσθέσω να το φτιάξετε. Θα μπορώ να σε ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια και για την υποδοχή. Ειλικρινά με συγκινήσατε. Όμως, θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Είναι υποχρέωσή μου, είναι χαρά μου να μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, να προσφέρω στην Τρεφιλία. Και να ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Όπως είναι το παράστημά του και η παιδιά του, τόσο είναι και η καρδιά του, που με άκουσε με προσοχή, παρόλο του ότι όλη η Ελλάδα στον τομέα της υγείας έχει προβλήματα και προσπαθεί να τα αποκρινήσει όλα. Με τα θέματα της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα να αποτελούν το βασικό σημείο συζήτησης, συνάντησε με μέλη του ΣΕΒ ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Την κάλυψη των αναγκών αναφορικά με τις υποδομές στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις, συζήτησαν διεξοδικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ. Αποτελεί ακλόνητη πεποίθησή μου πως η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα στηριχθεί πρωτίστως από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και ότι αυτή η ανάπτυξη
δεν μπορεί να προέλθει πλέον από τον κορεσμένο κέντρο, αλλά από την ελληνική περιφέρεια. Και η δική μας περιφέρεια διαθέτει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για να υποδεχθεί τόσο νέες επενδύσεις, αλλά και να στηρίξει την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιζητούμε και στηρίζουμε την επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Το στοίχημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Για να τρέξει γρήγορα, πάνω από 2% πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει. Το 2019 σημειώνεται μια επιτάχυνση της μεταποιητικής παραγωγής των κατασκευών παρά την επιβράδυνση των λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών και παρά τις ενδείξεις κάποιες δυσκολίες στην απορρόφηση. Μια συνεργασία που οδηγεί σε συνέργειες είναι αυτή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας στο επίκεντρο τα ζητήματα του ελαιολάδου με ένα σεμινάριο που βάζει στο επίκεντρο και την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών. Όντω τα σκηνικά γύρω από την τιμή, οι ελαιοπαραγωγοί περνούν και φέτος μια δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, τα ζητήματα της ενημέρωσης πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το Επιμελητήριο Αρκαδίας μαζί με το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Το σεμινάριο θα γίνει από τον κύριο Γιώργο Κουτέλα, ο οποίος είναι πιστοποιημένος γευσηγνώστης ελαιολάδου, και στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν. Θα γίνει παρουσίαση το πώς κάνουμε γευσηγνωσία του ελαιολάδου, δηλαδή πώς βρίσκουμε τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και πώς αυτά επηρεάζονται είτε από τη διαδικασία της μεταφοράς του καρπού προς το ελαιοτριβείο είτε από τη διαδικασία της ελαιοποίησης, δηλαδή μέσα στο ελαιοτριβείο. Γιατί είναι σημαντικό τώρα κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει το σεμινάριο, είτε είναι παραγωγός, είτε είναι μεταποιητής, είτε είναι έμπορος. Διότι τα τελευταία χρόνια τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου έχουν αρχίσει και έχουν την ίδια σημασία όπως έχουν τα χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, δηλαδή η οξύτητά του κλπ. Το αν καίει στο λαιμό, το αν είναι γλυκό, το αν έχει κάποια αρώματα, το αν αφήνει κάποια επίγευση κλπ. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Είναι σημαντικό μάλιστα πως σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστούν κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες της Αρκαδίας. Θα έχουμε δηλαδή, εκτός από την κοροναϊκή, λάδι από κοροναϊκή ελιά, θα έχουμε λάδι από μανάκι που βγαίνει στην περιοχή της Κοινουρίας και γενικότερα της Αργολίδας και της Νότιας Κοινουρίας. Θα έχουμε όμως επίσης και λάδι από την ποικιλία Ατσιχόλου, η οποία βγαίνει στη Γορτινία και το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και έχει ενδιαφέρον. Σε αυτή τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, οργανώνεται ένα σεμινάριο γευσηγνωσίας ελαιολάδου και ορθών πρακτικών διαχείρισής του. Το κάλεσμα έγινε από τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη. Καθώς ο πρωτογενής τομέας για το Δήμο μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι το σημαντικότερο τομέα της τοπικής μας οικονομίας. Οπότε όλη αυτή η πρωτοβουλία της ημερίδας που θα διοργανωθεί την επόμενη Τετάρτη, απλά να αναφέρω εγώ το Ίδρυμα Μνήμης Αγγελικής Ζαφύρη και Λεωνίδα Ζαφύρη, στο οποίο θα διεξαχθεί, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πρωτοβουλειών όπου θα αναλάβει ο Δήμος μας, Νέα Δημοτική Αρχή, και με το Επιμελητήριο αλλά και με άλλους φορείς, προκειμένου να ενισχύσουμε και να ενημερώσουμε τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, όπως ανέφερε ο κύριος Σύριος, τα εργολειπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, καθώς όπως αναφέρθηκε άλλωστε και στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου διεξήχθη στο Δήμο μας ύστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει τόσο την ποιότητα όπως αναφέρθηκε και κατ' επέκταση επηρεάζει και την τιμή. Κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, κάτι πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς μας, καθώς όλοι γνωρίζετε το πρόβλημα που υπήρξε φέτος με την παραγωγή και με την τιμή της παραγωγής και επηρέασε αρνητικά τα εισοδήματα των παραγωγών. Σας προσκαλούμε όλους να βρίσκεστε εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Αφορά κυρίως τους παραγωγούς, αλλά πιστεύω ότι. Και τους μεταποιητές. Ναι, πολύ σωστά. Αλλά πιστεύω ότι αφορά και όλο τον κόσμο, ειδικά της Βόρειας Κοινουρίας, ο οποίος είναι άλλη μικρότερη, άλλη μεγαλύτερη παραγωγή. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η σύνδεσή τους με το μεταναστευτικό αποτελεί ένα πεδίο που η κυβέρνηση θέλει να ξεκαθαρίσει. Στο πλαίσιο αυτό και οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους μετανάστες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζει πως ένα μαύρο και σκοτεινό δίκτυο εκμεταλλεύεται την δυστυχία αυτών των ανθρώπων. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος εκτιμά πως η καταγραφή των ΜΚΟ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Κυκλώματα θα τα σπάσουμε, τις ροές θα τις ελέγξουμε και θα σεβόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αυτό είναι το στοίχημα μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Από το καλοκαίρι του 2015, δεκάδες ελληνικές και ξένες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν διαφωνούν με την κυβερνητική πρωτοβουλία, όμως επισημαίνουν πως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καλύπτουν τα κενά της πολιτείας. Σίγουρα δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει κάποια οργάνωση και κάποιος έλεγχος, ώστε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς λειτουργούν και οι οργανώσεις και οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτές. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, οι οποίες δυστυχώς καλύπτουν αυτή τη στιγμή τα κενά, τα οποία δεν μπορεί να καλύψει το ελληνικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τόσους πολλούς ανθρώπους. Την ίδια ώρα και ενώ η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει τεταμένη, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου επανήλθε με νέο αίτημα με το οποίο ζητεί να κηρυχθούν τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Κώστας Μουτζούρης δήλωσε πως η κυβέρνηση έσφαλε, απορρίπτοντας το πρώτο αίτημα που είχε καταθέσει. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στις παραποταμίες περιοχές του ΕΝΙΠΕΑ στην αρχαία Ολυμπία, που εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννόπουλος πραγματοποίησε αυτοψία και εξέφρασε την ικανοποίηση για τις μέχρι τώρα πανεμβάσεις. Εργασίες καθαρισμού της κήτης του ΕΝΙΠΕΑ ποταμού που πραγματοποιούνται στο τμήμα της Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας στο ύψος της Σαρδευτικής Διόρυγας Τρεφείου Σαλμόνης, επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος. Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου, καθώς οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν θωρακίσει την περιοχή σε μεγάλο βαθμό, αποτρέποντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου, είχα ενημερωθεί από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Σαλμόνης και Στρεφείου σχετικά με την επικινδυνότητα που εμφανίζει ο ποταμός ΕΝΙΠΕΑΣ στο συγκεκριμένο σημείο λόγω των αλλεπάλληλων με ανδρισμών. Αμέσως αναλήφθηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία συμβασιοποίησης της συγκεκριμένης εργολαβίας, κάτι που τελικώς επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2019 και αμέσως μετά, το Γενάρη του 2020, ξεκίνησαν οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο. Ειδικότερα οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορούν σε εργασίες καθαρισμού της βλάστησης, άρση των φερτών υλικών και σε εργασίες ήπιας διευθέτησης της κήτης του ποταμού, προκειμένου να απελευθερωθεί και να διασφαλιστεί η ελεύθερη απορροή των υδάτων. Οι επιβλέποντες μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και ο εργολάβος, ενημέρωσαν τον κύριο Γιαννόπουλο για την πορεία των εργασιών που υλοποιείται σε μήκος 2.500 μέτρων, αλλά και για τους επιμέρους στόχους από κάθε παρέμβαση που γίνεται εντός του ποταμού. Σύμφωνα με την εργολαβία που συμβασιοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2019, γίνεται καθαρισμός της βλάστησης και άρση των φερτών υλικών και άλλων εμποδίων που μπορούν να δυσκολέψουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων. Επίσης γίνονται ήπιες παρεμβάσεις διευθέτησης της κήτης για την βελτίωση των συνθήκων ροής, αποτρέποντας την περαιτέρω διάβρωση στα πρανή του ποταμού. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ποταμός ΕΝΙΠΕΑΣ εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω ακριβώς αυτών των έντονων και αλλεπάλληλων με ανδρισμών, των σχηματισμών δηλαδή που φέρει ο ίδιος ο ποταμός, για τον λόγο αυτό και παρατηρούνται τόσο εκτεταμένα διαβρωτικά φαινόμενα, τα οποία στο 100% δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας. Για τον λόγο αυτό έχουμε ήδη αναθέσει σε μελητικό γραφείο την εκπόνηση μελέτης προκειμένου να καταγραφούν οι απαραίτητες εργασίες και να γίνει την κοστολόγηση αυτών, ούτως ώστε να ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο, τη διάβρωση, την έντονη διάβρωση που παρατηρείται στο συγκεκριμένο σημείο. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αθώος κρίθηκε ο Τραμπ στη δίκη για την καθαίρεσή του. Την ίδια στιγμή πέθανε ένα από τα ιερά τέρατα του Χόλιγουντ, το Κέρν Ντάγκλας.
Βατικανική Γερουσία αθώωσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαλλάχθηκε και από τις δύο κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακόλληση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου. Διεξήχθησαν δύο ονομαστικές ψηφοφορίες. Στην πρώτη, η οποία αφορούσε την κατάχρηση εξουσίας, 52 από τους 100 γερουσιαστές έκριναν αθώο τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην δεύτερη ψηφοφορία, ο Τραμπ κρίθηκε αθώος από 53 γερουσιαστές. Διαφοροποιήθηκε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Utah Mitt Romney, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής Τραμπ για την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας. Νωρίτερα είχε προαναγγείλει την ψήφο του, λέγοντας πως ο πρόεδρος έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του Αμερικανικού λαού. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε δηλώσεις το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως έγραψε στο Twitter λίγο μετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, με την οποία μπήκε τέλος στην διαδικασία παραπομπής του, θα μιλήσει για την νίκη της χώρας επί της απάτης της παραπομπής. Σε ηλικία 103 ετών πέθανε ο Kirk Douglas, ένας από τους αστέρες της χρυσής εποχής του Hollywood. Ο Αμερικανός πρωταγωνιστής, παραγωγός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και από τότε ποτέ δεν έπαψε να είναι δημοφιλής. Συμμετείχε σε περίπου 100 ταινίες κατά τη διάρκεια της 60χρονης καριέρας του. Οι ρόλοι του άφησαν ιστορία. Μεταξύ αυτών ο Σπάρτακος στην κλασική ταινία του 1960. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τρεις ταινίες: Τα Φλογισμένα Πάθη το 1949. Η Ωραία και το Κτίνος το 1952 και Η Ζωή ενός Ανθρώπου το 1958. Έλαβε τελικό τιμητικό Όσκαρ το 1996 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ο Kirk Douglas και η σύζυγός του έκαναν πολλές δωρεές και βοήθησαν να χτιστούν εκατοντάδες παιδικές χαρές. Η ανακοίνωση του θανάτου του ήρθε από το γιο του Michael Douglas. Για τον κόσμο ήταν ένας θρύλος, όμως για εμένα και τους αδελφούς μου ήταν απλά ο μπαμπάς, είπε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός. Αεροσκάφος έφυγε από το διάδρομο προσγείωσης το απόγευμα της Τετάρτης σε αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και σταμάτησε σε διπλανό χωράφι με αποτέλεσμα να κοπεί σε τρία κομμάτια. Ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 179 τραυματίστηκαν. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση των τραυματιών είναι γενικά καλή, ενώ τρεις βρίσκονται στην εντατική. Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 737 της low cost εταιρείας Pegasus, το οποίο είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη με προορισμό το αεροδρόμιο Σαμπίχα Κοκτσέν. Πρόκειται για το τρίτο ατύχημα της Πέγασος τα τελευταία δύο χρόνια, όλα στην Τουρκία, με αεροσκάφη Boeing 737 που έφυγαν από το διάδρομο προσγείωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόθεσή του για επιπλέον χρηματοδότηση του αθλητικού φορέα εξέβρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Αυτό στο πλαίσιο της θεωρητικής κοπής της πίτας πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της παραλίας. Κοστοχό την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων αλλά και των υποδομών στον τομέα αυτό στην πόλη και στον Δήμο της Καλαμάτας, ο αθλητικός φορέας συνεχίζει την παρουσία του. Έχουμε να έχετε ένα όμορφο έτος υγιές. Το 2020 να φέρει περισσότερα αγαθά και για τον αθλητικό οργανισμό, αλλά και περισσότερα νέα μέλη, ούτως ώστε να προάγεται τον αθλητισμό σε περισσότερους ανθρώπους. Η λειτουργία του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας αντιμετωπίζει ως κοινωνικό αγαθό, παράγοντα ψυχικής και σωματικής υγείας. Για τον λόγο αυτό πρόσφατα, με απόφαση άξιση την επιχορήγηση μας στο αθλητικό οργανισμό από 380.000 στις 70.450. Πρόσφατα βέβαια που είπαμε ότι χρειάζεται και άλλα χρήματα, διότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο διάστημα εδώ στα στάδια και γενικότερα στους χώρους αθλητικούς. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Πραγματικά χρειάζεται, όπως λέω και εγώ, κάποια επιπλέον επιχορήγηση. Σε ευχηθώ χρόνια πολλά για το καινούργιο έτος του 2020. Υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Με ευχές και για υγεία και επιτυχίες, η εκδήλωση κοπής της πίδας ομάδας του Παμίσου. Η ομάδα της Μεσαίνης συνεχίζει έχοντας πρωταγωνιστικούς στόχους. Ευχές για μια δημιουργική παραγωγική χρονιά γεμάτη επιτυχίες, η τελετή εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από τον Πάμισο στην Μεσίνη για την κοπή της πίτας του. Επιτυχίες συνολικές, επιτυχίες στους ποδοσφαιριστές, στους μεγάλους και στους μικρούς, να έχουν επιτυχία να αθλούνται και μαζί με την άθληση να έχετε το νου σας, θα έλεγα, στο Θεό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή χρονιά με επιτυχίες και για εσάς και για τις οικογένειες. Αγωνίζονται για την υπόλοιπη ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται
τις ομάδες αγωνίζονται να νικήσουν. Ο Πάνσος είναι μια ομάδα που έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα και ο πρώτος στόχος και μόνος είναι το πρωτάθλημα. Εγώ εύχομαι να το πετύχουμε και φέτος, γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα και πολύ καλά παιδιά στην ομάδα μας. Αποτελεί τιμή και χαρά μου κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο πραγματικά, αν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, βρίσκομαι στην κοπή της πίτας, αλλά και στις εκδηλώσεις της ομάδας μας. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου που μου δίνεται η δυνατότητα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ειδικά στους αθλητές μας να έχουν υγεία, να μπορέσουν να αγωνιστούν όλη την αγωνιστική περίοδο. Και πραγματικά έχουμε, κύριε Πρόεδρε, να αποδοθούν οι στόχοι της ομάδας που έχετε βάλει. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε και έστω και ποδοσφαιρικά ύστερα από τα τελευταία γεγονότα, τα ερασιτεχνικά σωματεία είναι αυτά που κρατάνε τον επαγγελματικό αθλητισμό. Και επειδή ο Πάμισος, μπορώ να το πω λαϊκά, το έπιασε όλο αυτό το εγχείρημα, στείνοντας τις ακαδημίες έτσι ώστε να βοηθήσει τη μεγάλη του ομάδα και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα, πέρα από κάθε προσδοκία στην αρχή του πρωταθλήματος, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί στην Αλφα τοπική. Delta Motors, ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.